Ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο που φτάνει τα 25.000 ευρώ επέβαλε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου σε τεχνική εταιρεία της Ρόδου για την πρόκληση εργατικού ατυχήματος, το οποίο ενεπλάκει μηχάνημα που χειριζόταν υπάλληλός της χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια. Η απόφαση, την οποία υπέγραψε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης βιομηχανίας Ευρυδίκη Νάκη, αφορά περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια στην πόλη της Ρόδου. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην απόφαση, τότε σημειώθηκε ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει ο οδοστρωτήρας, τον οποίο χειριζόταν υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος όμως δεν είχε τη συγκεκριμένη άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου που προβλέπει ο νόμος. Η εταιρεία, καταθέτοντας τις απόψεις της, ανέφερε ότι ο εν λόγω υπάλληλός της εργαζόταν ως βοηθός χειριστής στο μηχάνημα, με άλλον επιβλέποντα χειριστή, και έκανε λόγο για μικροατύχημα που οφειλόταν σε άτυχη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία επέβαλε πρόστιμο και στον ίδιο τον εργαζόμενο της εταιρείας ύψους 10.000 ευρώ, ποσό επίσης ιδιαίτερα υψηλό, επειδή δεν κατήχε την απαραίτητη άδεια για να χειρίζεται το συγκεκριμένο μηχάνημα.